Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε την εκδοχή του Ντένια, την λέξη αυτή την έχετε ακούσει πολλά χρόνια τώρα, εδώ και 10 χρόνια, 12 κυκλοφορεί αυτή την εκδοχή στην Ελλάδα. Ιαπωνέζικη πάλι, ιαπωνέζικο χαρακτήρα που και έχει προέλθει. Πολλοί από εσάς έχετε ακούσει για αυτήν, κάποιοι έχετε ασχοληθεί με αυτήν ή πέρασε έστω μία-δύο-τρεις φορές στα χέρια σας περιστασιακά και άλλοι, λιγότεροι σίγουρα, είναι αυτοί που έχετε ασχοληθεί πραγματικά πολύ με αυτήν την τεχνική και εσείς ξέρετε πολύ καλά πόσο αποδοτική είναι. Γιατί μιλάμε για μια μοναδική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί πλάνο με δόλωμα μαζί. Λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Τώρα έρθει η ώρα να το μάθουν αρκετά πιο πολύ, να καταλάβουμε πώς δουλεύει αυτή η τεχνική. Βέβαια, και το Ντένια, όπως και άλλες τεχνικές, έχει εξελιχθεί. Έτσι, έχει βγει πιο κάτω, πιο πέρα από αυτό που ήταν πριν, με καινούργια τεχνητά, με άλλα καλάμια, άλλου τύπου καλάμια, πιο δυνατά, πιο μαλακά, ευαίσθητα στη μύτη. Τα μηχανάκια, εντάξει, έχουν παραμείνει το ίδιο γιατί χρησιμοποιούν για σπίνι μηχανισμούς. Οπότε σίγουρα και αυτοί έχουν αναβαθμιστεί και χρησιμοποιούμε κάποιους από αυτούς. Εγώ θέλω να σας δείξω πώς δουλεύει αυτή η τεχνική σύμφωνα με νέα χαρακτηριστικά που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία. Να ξέρετε ότι στην Ιαπωνία το 50% της τεχνικής των ανθρώπων που ασχολούνται με τεχνικές είναι το Ντένια. Και το άλλο 50% είναι το Ντάι Ράπι. Είναι οι πιο διαδεδομένες τεχνικές στην Ιαπωνία. Για το και δύο χρόνια τουλάχιστον. Είμαστε λίγο πίσω, δεν μου λέει κάτι. Οι εταιρείες τώρα λοιπόν, εφόσον βγήκε, να το πω, υπάρχει μια τάση, διαφορετικά, υπάρχει μια τάση των τεχνητών πλέον να είναι όλα, σχεδόν όλα, να έχουν μία τρύπα διαπερές και να είναι σειρώμενα, να δουλεύουν με σειρώμενο τρόπο. Έχει πολλά καλά αυτό, έχει πολλά ατού. Ένα μεγάλο ατού και έτσι ξεκίνησαν οι Ιάπωνες είναι ότι πρέπει να έχουν την επαφή με το ψάρι. Φανταστείτε, ας πούμε, το ακίστρι, το οποίο είναι δεμένο κατευθείαν με το ασίστ και κατευθείαν με το νιάμο που πηγαίνει κατευθείαν πάνω στο καλάμι. Έχει απόλυτη επαφή. Δεν το χάνει. Δηλαδή και στη τσιπιά, ειδικά στο Ντένια που χρειαζόμαστε στη τσιπιά, δουλεύουμε πάρα πολύ ενστικτοδός και όχι μόνο ενστικτοδός, εμπειρικά μαθαίνουμε την τσιπιά του πώς μπορεί να πώς τσιπάει κάθε ψάρι και πώς θα καρφώσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό για το Ντένια. Και πέρα από αυτό, στο Ντένια πάλι θα συζητήσουμε για όχι για τα τεχνητά, είναι η φυσική κίνηση του δολώματος πάνω στο νερό. Σίγουρα και το ταέρα είναι το ίδιο και άλλες κι άλλα κι άλλα έτσι είναι πολλά τεχνητά. Άρα βλέπουμε μία τάση των Ιάπωνων να πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα τα τεχνητά τους να είναι διαπερές, να είναι σειρώμενα. Όταν σας λέω για τις τσιπιές, μάλλον θα το δούμε αργότερα αυτό, θα δούμε πρώτα για ποια τεχνητά μιλάμε. Η Hayabusa έβγαλε ένα καινούριο τεχνητό. Αυτούς τους μήνες δεν έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και στην Ιαπωνία όπως και στην Ελλάδα. Είναι αυτό το FD, έτσι λέγεται, σειρώμενο, πολυεδρικό. Εάν το δούμε λίγο από κοντά, θα δείτε ότι θα παραξενευτείτε λίγο με τον τρόπο που είναι έτσι φτιαγμένο και περασμένο μπετονιά. Διότι θα λέγαμε ότι αν τραβάγαμε προς τα επάνω, θα είχε πολύ κόντρα. Δείχνει να έχει πολύ κόντρα. Το ίδιο και στην κάθοδό του. Να ξέρετε ότι το Ντένια και το προηγούμενα μοντέλα, τα δεμένα που ήταν τέλος πάντων, που δεν είναι κατευθείαν στην μπετονιά, στα οποία είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα στη τσιπιά, δεν ήταν τόσο εύκολο να αντιληφθεί στη τσιπιά λόγω των assist. Είναι δεμένο εδώ πέρα τώρα αυτό εδώ, φανταστείτε. Και εδώ τσιμπάει ένα ψάρι, αλλά όχι έτσι, τραβάει προς τα δω. Πώς θα το καταλάβεις. Ενώ τώρα θα το πάρει, θα το δουλέψει όλο παρέα. Και σίγουρα και η λαρίδα μας που θα πλέει μέσα, κάτι που θα πούμε μετά, όταν θα φτιάξουμε τα μοτοσία, το πώς θα πλέει και το πώς θα φτιάξουμε τα στόχα μας κτλ. Να ξέρετε ότι το Ντένια δουλεύει κατά την κάθοδο και όχι κατά την άνοδο του τεχνητού μας. Οπότε τώρα τι κάναν οι Ιάπωνες. Σε όλα τα Ντένια, και όχι μόνο στο FD, έχουν δώσει έναν τέτοιο τρόπο υδροδυναμικής, ούτως ώστε να κατεβαίνει αργά, όσο γίνεται πιο αργά προς το βυθό.
για να δουλέψει καλύτερα. Εμείς τώρα καλούμαστε να βάζουμε και πιο λίγα γραμμάρια. Τα είναι τεράστια, ξεκινάει από 22 γραμμάρια και φτάνει τα 93, είναι πολύ μεγάλη, είναι 7-8 νούμερα, θα είναι καλά, διαφορετικά στα γραμμάρια τους. Αλλά και εμείς θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο κατέβασμα προς το βυθό, να γίνεται όσο πιο αργά γίνεται, χάρη στον γραμμαρίο που θα χρησιμοποιήσουμε. Όσο μπορούμε, βάζουμε μικρότερα γραμμάρια. Το υπόλοιπο κομμάτι το αφήνουμε στην κατασκευή αυτών των τεχνητών, ώστε να κατεβαίνουν αργά. Αντιληφθείτε κι εσείς αν ασχοληθείτε πόσο ωραία τεχνική είναι όταν τσιμπάει ένα ψάρι, δηλαδή κατεβαίνει προς τα κάτω η γαρίδα μας και αφού το καλάμι μας είναι λίγο λυγισμένο, έρχεται στα ίσα του. Και έρχεται στα ίσα και το κρατάει ψηλά το ψάρι. Και εκεί καρφώνεις, έτσι. Θα το δούμε πάλι και αυτό το πώς γίνεται ακριβώς. Πέρα από τα τεχνητά, να πω καταρχήν ότι σαν δόλωμα, εγώ προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει κάτι άλλο παρά μόνο τη γαρίδα. Οι Ιάπωνες μόνο γαρίδα δουλεύουν, δεν δουλεύουν καλαμάρι εύκολα. Λίγοι δουλεύουν το τυλωρίδα, το καλαμάρι. Πιο πολύ εμείς έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Καλαμάρι σου πια, λωρίδα ή πλοκάνη τσαποδιού. Κακό δεν είναι. Ο καθένας δοκιμάζει όπως θέλει. Αλλά εγώ ήθελα να ασχοληθώ με την αυτούσια τεχνική, όπως ακριβώς την κάνουν οι Ιάπωνες, με τη γαρίδα. Και ήθελα να δω επακριβώς πώς δουλεύει και σε τι ψάρια απευθύνεται. Πότε καρφώνω, πώς δίνω κίνηση στη γαρίδα, πώς χρησιμοποιώ τη γαρίδα, ποιο μέγεθος βάζω, πώς την καταψύχω, αν την πάρω φρέσκια ή ακόμα και αν έχω ζωντανή στα χέρια μου, πώς θα την δολώσω. Για να μπορέσω να τα μεταφέρω και σε εσάς. Για καλαμάρι και τα λοιπά, που υπάρχουν και άλλα πράγματα, επάνω στην ταινία από ό,τι έχω ανακαλύψει, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, λίγο αργότερα. Να δούμε πρώτα τα βασικά της τεχνικής. Τι θα χρειαστούμε από καλάμι, από αξιοπισμό. Έχω ξαναπεί ότι ο καθένας χρησιμοποιεί αυτό που έχει. Έχει ένα καλάμι, καλαμάκι καλό, του αρέσει, ταιριάζει με ένα καλάμι του ταινία, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και αν δει ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι υπάρχει τέλος πάντων και μπορεί να πάρει δύο ψαράκια, τότε και μόνο τότε να προβεί στην αγορά ενός καλαμιού. Εκτός εάν θέλει από την αρχή να πιάσει την τεχνική σωστά και να καταλάβει ακριβώς πώς δουλεύει η τεχνική με το σωστό τρόπο. Διότι ό,τι άλλο το έχω ξαναπεί και να βάλουμε είναι παρεφερές. Κατεβάζουμε, ρίχνουμε τα ποσοστά της επιτυχίας χάρη του εξοπλισμού. Εμείς είμαστε ικανοί ανά πάσα στιγμή να μάθουμε μια τεχνική και να τη φέρουμε στο ζενίθ, στο 100%. Αν αδυνατεί ο εξοπλισμός μας, τότε δεν μπορούμε να το φτάσουμε το 100%. Με τίποτα. Σε αυτό εγώ είμαι κάθετος. Χρειάζεσαι αυτό που χρειάζεσαι. Όμως τα βαλάντια δεν είναι για όλους, δηλαδή δεν μπορούν όλοι να αγοράζουν καλάμια κάθε λίγο και λιγάκι που βγαίνουν καινούργιες τεχνικές και εμείς στα μαγαζιά λέμε. Το καταλαβαίνω. Κάντε δουλειά με αυτό που έχετε ήδη. Κάντε δουλειά με κάποιο παρεφερές και δείτε στην πορεία σιγά σιγά αν σας αρέσει η τεχνική, αν όντως βλέπετε κάτι, γιατί δεν θα το δείτε ολόκληρο, είναι σίγουρο, τότε προβείτε στην αγορά του γιατί θα καταλάβετε τι ακριβώς συζητάμε. Δείτε όμως γιατί χρειαζόμαστε ένα καλάμι του Τένια. Τα καλάμια μας είναι 2,40, έχουν το μήκος 2,40, διότι πρέπει να επιτύχουν τη σωστή κίνηση κατά το ανέβασμα, το αργό ανέβασμα του Τένια που θα δούμε στο παρακάτω κομμάτι πώς επιτυχάμε τις κινήσεις μας. Είναι πανάλαφρα όπως προείπα. Είναι αρκετά δυνατά στο μπατ, στο κάτω μέρος τους δηλαδή, στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, μήκος τους, αλλά από εδώ δείτε, από εδώ και πέρα αρχινά είναι λίγο και μαλακώνουν αρκετά, έχουμε και πολύ χώρο, ούτως ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο που εδώ η μύτη τους να είναι εντελώς μαλακιά, αλλά όχι μαλακιά και ανίσχυρη, γιατί πρέπει να κάνει κάρφωμα. Είναι όλο κάρμπον, έτσι, είναι όλο το καλάμι κάρμπον και η μύτη είναι, αποτελείται από massive κάρμπον, το οποίο προσδίδει και την παραμικρή τσιπιά, ένα τικ να κάνει κάτω να ψάρει, αμέσως θα το καταλάβετε, δηλαδή με τη μία. Πέρα βέβαια από το ότι πρέπει να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τη τσιπιά, όπως προείπα, πρέπει και να, το καλάμι να είναι ισχυρό για να μπορεί να καρφώσει ένα ψάρι. Δεν παίρνουμε ψάρι με κατάποση εδώ, δεν υπάρχει κατάποση, υπάρχει κάρφωμα στο ψάρι απάνω. Το παίρνεις, θα το πάρεις από το στόμα, αν το έχει κοντά στο στόμα του, στα χείλια του, ή ακόμα από το πλάι, από το σβέρκο, από παντού. Γιατί εκείνη την ώρα χτυπάει, κατεβάζει, είτε ανεβάζει. Οπότε
Ναι, μεν μαλακιά μύτη, αλλά δείτε εδώ να είναι αρκετά σκληρό το υπόλοιπο καλάμι. Το συγκεκριμένο να καταλάβετε είναι σε μεσαία κατηγορία. Υπάρχουν καλάμια που είναι ακόμα πιο ισχυρά, δηλαδή που φτάνουν το 93 γραμμάρια σε βάρος. Οι εταιρείες έχουν δώσει και εδώ το πώς τα ποια γραμμάρια δουλεύει το κάθε καλάμι και πώς πρέπει να ακολουθούμε. Πρέπει σε αυτά τα καλάμια να ακολουθούμε τα γραμμάρια τους. Δεν μπορούμε να φεύγουμε, να ξεφεύγουμε. Σε ένα καλάμι που λέει ας πούμε 75, το 30-75 το συγκεκριμένο, δεν μπορώ εδώ να βάλω 93 γραμμάρια. Θα κυρτώσει τόσο πολύ που ούτε δεν θα μπορέσω να καρφώσω, ούτε να δημιουργήσω την κίνηση που χρειάζομαι, που θέλω. Ένα μοτεράκι spinning της τάξης 3.000-4.000 θα χρειαστώ επίσης. Ας μην είναι πολύ γρήγορο, ας μην είναι πολύ ακριβό, ας μην είναι οτιδήποτε τέτοιο. Χρειάζεται να είναι ένα καλό μηχανάκι για χρήση στα αλμυρά νερά, στη θάλασσα. Θα δουλεύει όλη την ώρα. Οπότε πρέπει και να είναι μέσα στη βάρκα μας, έτσι. Άρα χρειαζόμαστε ένα μηχανάκι, θέλει προσοχή εδώ, να μην είναι οτιδήποτε, να δουλεύει και τα αλμυρά νερά. Έτσι, θα δέχεται θαλασσινό νερό επάνω του. Τα spinning μηχανάκια έχουν άλλη φιλοσοφία, παθαίνουν διαβρώσεις, οπότε πρέπει λίγο να το προσέξουμε τι μηχανισμό θα αγοράσουμε, να μην είναι ό,τι να είναι. Όχι βέβαια και πανάκριβα, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, αρκετές ιδέες και προτάσεις, οι οποίες θα ταιριάζουν και στα γούστα μας. Το νήμα μας εδώ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλό. Θέλουμε η πτώση να γίνεται ελεύθερα προς το βυθό και δεν θέλουμε και εμπόδια, ούτε να έχουμε blowback μεγάλο, γιατί θα παίξουμε και με κινήσεις που αφήνουμε τη βάρκα και κάνουμε και ψαχτήρια. Θα πάμε και σε πολύ βαθιά νερά να ψαρέψουμε. Μπορούμε να ψαρέψουμε και 120 μέτρα βάθος. Το έχω κάνει και αυτό. Θα ψαρέψουμε και στα 25 μέτρα βάθος, στα 20, αλλά θα αφήνουμε στο πλάι το τένια μας και εμείς θα πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν χοντρά εργαλεία εδώ, δεν χωράνε. Επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε χοντρό νήμα και παράμαλο, διότι θα σπάσουμε το καλάμι σε ένα καλό ψάρι. Πρέπει όλα αυτά να είναι μαζί, ένα πακέτο. Πρότασή μου, ένα πολύ καλής ποιότητας 0.12 έως ένα καλής ποιότητας 0.14-15 το πολύ. Δεν θα πάμε πιο πάνω. Μετά πάμε σε πολύ χοντρά εργαλεία. Για το νήμα μιλάω. Και στα παράμαλα, από 0.28 μπορούμε να παίξουμε στα σκαθάρια, ας πούμε, με 0.28 που τώρα είναι λίγο πιο ψηλά, και δεν θα έχουμε προβλήματα εκεί να μας τρίψουν τα παράμαλα. Σε αμμουδέρες, σε μέρη έτσι χαλαρά, πάμε για λιθρίνια, έχει τεράστια ποικιλία. Εδώ κάνω μια παύση, έχω μια παρέθεση. Το τένια έχει τεράστια ποικιλία ψαριών. Δεν έχουμε μόνο τα αρπακτικά ή δεν έχουμε μόνο αυτά που τρέφονται με γαριδούλες. Έχουμε τα πάντα. Μέχρι τώρα η γκάμα που έχω πάρει ψάρια είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή όλα τα ψάρια της θαλάσσης νομίζω τρέφονται με τη γαρίδα. Είναι κύρια πηγή τροφής τους. Είπαμε και για κάποιους καλαμάρι σουπιά, αλλά εγώ μιλάω για τη γαρίδα σήμερα, δεν θέλω να μιλήσω για τα υπόλοιπα δολόματα. Η κύρια τροφή τους είναι η γαρίδα. Οπότε φανταστείτε τι κάνουμε τώρα, έτσι. Παίρνουμε το κυρίως πιάτο τους και τους το προσφέρουμε και με ένα τεχνητό μαζί, που το τεχνητό θα μας βοηθήσει στην πτώση του, της γαρίδας να κατέβει στο βυθό, στο κάλεσμα των ψαριών από μακριά, που αφού γυαλίζει, είναι πολυεδρικά, ανάλογα τι θα αγοράσουμε πάνω σε αυτά τα τεχνητά, και επίσης είναι αυτό που θα μας δώσει και την κίνηση στην ψόφια τη γαρίδα, την οποία χρειαζόμαστε τόσο πολύ ώστε να δελεάσουμε τα καχύποπτα ψάρια και τα ανόρεκτα. Πιστέψτε με, η κίνηση, οι οποίες είναι πάρα πολλές, υπάρχει ένας συνδυασμός κινήσεων, γίνεται χαμός, δεν είναι κάτι στάνταρ, δεν λέω θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Όσο καιρό ασχολούμαι με αυτή την τεχνική, είδα ότι προσωπικά, βέβαια έχω παρακολουθήσει και πολλά βίντεο Ιαπωνέζικα, τους βλέπω να κάνουν, ο καθένας κάνει το δικό του. Εγώ είδα ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε στις κινήσεις απάνω, ανάλογα πάντα σε τι ψάρια απευθύνομαι, τι καιρικές συνθήκες έχω, τι βάθος έχω εκεί που είμαι και σε τι ψάρια απευθύνομαι. Νομίζω το είπα. Όλα αυτά είναι ένας μπούσουλας το οποίο λίγο ξεδιπλώνονται εάν αρχίσουμε και ασχολούμαστε σοβαρά με αυτή την τεχνική και βλέπουμε ότι μας δίνει ένα χώρο, ένα
μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ένα βαντάζ. Να μπορούμε να γυρνάμε σπίτι μας με ένα-δύο ψαράκια, έστω το λιγότερο. Να ξέρετε, το Τένια δεν με έχει αφήσει χωρίς ψάρι. Δύσκολα. Θα πάρω και το μικρό, θα πάρω και το μεγάλο. Μέχρι τώρα σας μιλάω. Δεν ασχολούμαι και τίποτα χρόνια. Τώρα έχω ασχοληθεί με το Τένια. Κάπου στον καιρό, κάπου και από ψαρέματά μου έχουν γίνει με αυτό. Βλέπω λοιπόν ότι αν θέλω να πάρω ένα μεγάλο ψάρι και το κυνηγήσω, αλλά να το κυνηγήσω θα το πάρω. Θέλει κυνήγι όμως. Αυτό θέλει κυνήγι. Το μεγάλο ψάρι. Και όχι γιατί δεν το προκαλεί το Τένια. Όχι. Αυτό που έχω δει είναι ότι. Και όλοι ξέρετε, τα μεγάλα ψάρια δύσκολα βελεάζονται. Πολύ δύσκολα από το οτιδήποτε έχουμε. Σας λέω και πάλι, ασχολούμαι λίγο καιρό με αυτό. Αλλά πολύ εντατικά. Έχω πέσει με τα μούτρα δηλαδή για να κάνω αυτή τη δουλειά. Να φανεί και σε εσάς, να ξέρω τι λέω για να καταλάβετε κι εσείς ακριβώς. Πώς ακριβώς γίνεται αυτή η τεχνική. Έχω ξαναπεί ότι δεν λέω μπούρδες. Δεν κάθομαι να βλέπω δύο πραγματάκια και μετά να πάω να κάνω δύο ψαρέματα και να λέω αυτό που ό,τι να είναι. Εσείς ξέρετε και κρίνετε καλύτερα από τον καθέναν τον απέναντί σας. Λοιπόν, αλλά το να γυρίσω πίσω με δύο-τρία ψαράκια τα οποία θα φάει η οικογένειά μου και εγώ θα έχω χάρη να τα βγάλω, αυτό παιδιά να το θεωρείτε σχεδόν, γιατί η θάλασσα δεν έχει στάνταρ, δεδομένο. Είναι εύκολο. Μιλάμε για δόλωμα, δεν μιλάμε για πλάνο μόνο. Ο πλάνος έχει το δικό του τρόπο, το δικό του χαΐρι, ας πούμε. Το δόλωμα έχει άλλα πράγματα. Λοιπόν, εξαντλήσαμε το θέμα εξοπλισμού. Ας δούμε λοιπόν να βάλω και εγώ την κάμερα στο κεφάλι, να δούμε μερικές κινήσεις και να δούμε μάλλον πρώτα απ' όλα να δούμε το αρμάτωμα και το δόλωμα με την γαρίδα, το δόλωμα μας όσο το δολώσουμε και πέντε κινήσεις που μπορώ να σας δείξω. Ας δούμε όμως τώρα και το αρμάτωμα του Τένια, του Χιτότσου Τένια, το οποίο Χιτότσου στα Ιαπωνέζικα σημαίνει ένα και αυτό εννοεί πως επειδή κάποτε οι Ιάπωνες ψάρευαν Τένια, γιατί είναι παμπάλαια τεχνική, ψάρευαν Τένια με μικρά μολυβάκια για να κατέβει κάτω, ας πούμε, αργά και σωστά και ρυθμικά το δολωμά τους, η γαρίδα τους, βάζανε μικρά μολυβάκια διαδοχικά έτσι σε κομματάκια, τέλος πάνω πέρα. Το Χιτότσου σημαίνει, επειδή βάζανε πολλά μολύβια, το Χιτότσου σημαίνει ένα, που σημαίνει ότι όταν άλλαξε η τεχνική βρήκανε ένα μολύβι και βάλανε ένα, το Χιτότσου. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχω περάσει το εγώ πάντα βάζω στόπερ, ένα απλό στόπερ σιλικόνης, ορίστε, να μην το ξαναπεράσω από την αρχή. Μάλλον ας το κάνω για εσάς που δεν ξέρετε από τα στόπερ πως δουλεύουν και λειτουργούν. Στοπεράκι σιλικόνης είναι για τα εγκλέζικα που ψαρεύουμε, αλλά είναι για πολλούς, για πολλές χρήσεις. Εμείς βρήκαμε και χρήση για το Χιτότσου Τένια. Είδατε πως πέρασα μέσα από το σειρματάκι την πετονιά μου, τη διπλαρώνω, την κρατάω εδώ και μεταφέρω το στόπερ μου στην πετονιά μου. Τελείωσα με αυτό. Στόπερ βάζω εγώ γιατί δεν θέλω το σειρώμενό μου να ξεφύγει η γαρίδα μου και να φύγει μακριά. Γιατί μόνο και μόνο γιατί μπορείς στην περιστροφή που θα κάνεις στο πέσιμο, γιατί δημιουργεί κάποιες δίνες, κάποιες περιστροφές, να μην μπερδευτεί με το παραμαλό μου, καλά λέω, με τον εαυτό του. Λοιπόν, οπότε πάντα χρησιμοποιώ ένα στόπερ και δεν το έχω πιο μακριά από αυτή την απόσταση που βλέπετε. Τένια με στόπερ. Εκεί. Εδώ θα βάλω μια χαντρούλα, οι οποίες είναι περλέ. Έρχονται από τη Χαγιαμπούσα και αυτές για το Τένια. Λογικά είναι επειδή ίσως προκαλούν το ενδιαφέρον των ψαριών λόγω του χρώματός τους, της γυαλάδας τους. Δεν ξέρω, εγώ αυτές διάλεξα, μια χαρά μου φαίνονται. Τώρα, όπως βλέπετε, οι επιλογές υπάρχουν πάρα πολλές. Εντάξει, εγώ θα διαλέξω τώρα ένα. Βλέπετε, αυτό είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, το 25, το οποίο είναι 93 γραμμάρια. Εγώ θα διαλέξω στα νερά που ψαρεύω τώρα ένα μικρό. Όχι το μικρότερο, αν και θα έπρεπε. Όπως είπα, στα 40 μέτρα κοιτάμε να βάλουμε ό,τι πιο ελαφρύ υπάρχει. Αλλά δεν θα ψάρεψω αυτή τη στιγμή, οπότε δεν θα βάλω ένα έτσι να το δείτε. Στη συσκευασία τους αυτά, από πίσω την πίσω μεριά, δείχνουν πώς μπορούμε να περάσουμε την πετονιά. Έχουν μέσα και μια πετονιά ήδη, για να ξέρουμε πώς θα που πάει. Εγώ θα σας πω ότι αυτό είναι το πίσω μέρος και από εδώ μπροστά που βγαίνει η γαρίδα, τα ματάκια βγαίνουν στη γαρίδα μπροστά. Ορίστε.
βάζω άλλη μια χαντρούλα για να μην βρίσκει ο κόμπος πάνω στο πλαστικό εδώ και μου χαλάσει τον κόμπο. Όπως και εδώ την έβαλα τη χάντρα για να μην χώνεται το ελαστικό νήμα, το ελαστικό το στόπερ μέσα στην τρυπούλα του Hitotsu T9. Και στο τέλος δένω το έτοιμο assist που μου παρέχει. Αν και άμα θέλετε μπορείτε να αλλάξετε να κάνετε πιο μακριά assist, κάτι που θα σας δείξω τώρα. Όχι πως να τα φτιάχνετε, αυτά σε άλλη φάση, στο στούντιο, στο μαγαζί μέσα. Κάνω τον κλασικό μου κόμπο, στριφογυρίζω 4-5 φορές την μπετονιά, σαλιώνω λίγο και τραβάω. Ελέγχω να είναι σωστός ο κόμπος, γιατί έχουμε να κάνουμε και με μεγάλα ψάρια. Κόβω το ψεύτη και είμαι έτοιμος. Ορίστε, αυτό είναι όλο. Τώρα με τη γαρίδα. Αν έχουμε μια μικρή γαρίδα, μικρή γαριδούλα, εντάξει αυτή έχει χαλάσει τώρα αυτή τη στιγμή, να βγάλω μια άλλη να σας δείξω. Τις έχω όλες, πάντα ένα ψυγιάκι μικρό έχω μέσα τα δολώματά μου για να κρατάνε πάντα παγωμένα φρέσκα, τέλος πάντων, όχι παγωμένα αλλά φρέσκα. Η γαρίδα μου σήμερα δεν έχει επιτυχία, θα σας πω κάποια άλλη στιγμή πως φτιάχνουμε τη γαρίδα σωστά μαζί με όλα τα υπόλοιπα που είπα ότι θα δείξουμε από το στούντιο, από το μαγαζί στούντιο. Λοιπόν, εδώ πίσω κόβω την ουρά πάντα, διότι στο μάζεμα και στο πέσιμο θα στροβιλίζει λόγω της κόντρας, όπως βλέπετε εδώ, και πάντα την κόβουμε για να μην έχουμε στροβιλισμούς. Περνάω το πρώτο μου αγκίστρι, το μικρό, το κοντό assist στο πίσω μέρος, και το επάνω μέρος είτε θα το περάσω από εδώ έτσι, ας φαίνεται, μην ανησυχείτε, δεν βλέπουν τίποτα, είτε θα το βάλω στα ποδαράκια της από κάτω στο μαλακό μέρος έτσι, αλλά πάντα σε ευθεία η γαρίδα μου, είτε θα καρφώσω το κεφάλι της για να μην μου φεύγει, γιατί πολλές φορές το καύκαλο επάνω φεύγει με τις κινήσεις όταν είναι πολύ μαλακιά. Σας είπα, η γαρίδα αυτή δεν είναι καλή, θα δείξουμε κάποια άλλη στιγμή ποια είναι καλή γαρίδα, ούτως ώστε να είναι με αυτόν τον τρόπο. Τώρα είναι σωστή. Δηλαδή μπορεί να βαστιχτεί, αν καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι θέλουμε τη γαρίδα να είναι, σε ίσια γραμμή και όχι καμπούρα να κάνει γυρίσματα κτλ. Λοιπόν, αν θα δείτε εδώ μέσα την πτώση της, αυτό, βλέπετε, στο επάνω μπορεί να δημιουργεί στροβιλισμούς. Στην κάθοδο όμως, λόγω του υδροδυναμικού που έχει, δεν το κάνει τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι και το αρμάτωμα και το πέρασμα της γαρίδας μας. Τώρα κοιτάξτε, υπάρχουν ποικιλίες γαρίδα και γαρίδα. Εγώ ας πούμε έχω αγοράσει από έναν επαγγελματία, εντάξει εδώ μην κοιτάτε, βγήκανε πολύ μεγάλες αυτές, δεν μπορούμε να τις βάλουμε, αλλά δείτε τώρα μια ωραία γαρίδα η οποία βέβαια στοιχίζει, αλλά κοιτάξτε τώρα πως είναι σαν ζωντανή. Για να συντηρήσω τις γαρίδες μου, κόβω την ουρά που σας είπα πριν, για να συντηρήσω τις γαρίδες μου, τι κάνω, τις παίρνω φρέσκες, τις βάζω σε ένα μπολάκι και τις καλύπτω με θαλασσινό νερό και ρίχνω και λίγο αλατάκι μέσα για να σφίξει και τις βάζω στην κατάψυξη. Όταν τις βγάλω, τις αφήνω έξω στη βάρκα μου μέχρι να φτάσω στον τόπο, πίσω στον καθρέφτη, και εκεί μαλακώνουν σιγά σιγά και γίνονται όπως ακριβώς τις αγόρασα, τόσο μαλακές και τόσο σωστές για το ψάρεμά τους. Όχι τόσο μαλακές, συγγνώμη, ολόφρεσκες, δηλαδή μένουν πραγματικά ολόφρεσκες. Λοιπόν, ορίστε και αυτή τη γαρίδα τώρα που είναι πιο σκληρή, αλλά εδώ θα σας πω ότι ποτέ όταν έχουμε κοντό assist, και συνήθως αυτά τα έτοιμα έχουν όλα κοντό assist, γι' αυτό προείπα ότι μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας, δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ πάνω το αγκίστρι, βλέπετε, γιατί γυρίζει την ουρά της. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι όσο γίνεται ευθεία. Ορίστε, αυτό ζητάμε. Εκεί. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, είναι τραβηγμένο λιγάκι. Θέλει, για να έρθει τώρα αυτό σε ευθεία, πρέπει να χώσω το άλλο πίσω πιο μέσα. Εντάξει, τώρα δουλεύει μία χαρά. Όταν λέω δουλεύει, θα δουλέψει μία χαρά. Δείτε το. Τέλειο. Τη γαρίδα είναι πραγματικά απίστευτη.
Ας δούμε μετά κάποιες κινήσεις. Αν μπορέσουμε να βρούμε και κάποιο ψάρι και να σας δείξω πώς δουλεύουν μερικά πράγματα. Ας δούμε λοιπόν μια-δυο έτσι κινήσεις, πώς μπορούμε να τις να δώσουμε κίνηση στη γαρίδα. Οι Ιάπωνες και εντάξει, δεν μου έχει πετύχει στο 100% εμένα, δεν ξέρω ακόμα αν μπορώ να το καταφέρω. Σταματάνε λίγο πιο πριν φτάσουν στο βυθό. Θα δείτε σε κάποια βίντεο τους ότι σταματάνε πιο πριν για να κατεβαίνει πιο αργά. Μια-δυο φορές μου έχει κολλήσει καλά αυτό στις καθάρια, δηλαδή μου έχει πετύχει. Τις άλλες όχι. Τώρα θα σου το δείξω μετά αυτό. Λοιπόν, αφού πάτωσα μία φορά, αφήνω να ξαναπατώσω άλλη μία. Σχεδόν πάντα σηκώνω μια μανιβελιά ούτως ώστε να ανέβει λίγο το τένια και να κρέμεται η γαριδούλα 10% στα κάτω. Και η πρώτη μου κίνηση είναι αυτή που δίνω. Δείτε τι μύτη, τι ωραία δουλεύει εκεί πάνω. Δηλαδή κρατάει σταθερά. Και μετά κατεβάζω πολύ αργά το τένια μου κάτω. Εκεί που είχα αφήσει το καλάμι μου πιο πριν είναι και το σημείο που η γαρίδα μου είναι περίπου 10% το βυθό. Αν δεν έχω κάτι αποτέλεσμα, σηκώνω άλλη μία φορά, ελπίζω να φαίνεται. Να πάμε πιο εδώ λιγάκι για την ουλιος μπροστά και ξανακατεβάζω πάλι μία αργά. Όλη η ιστορία, να ξέρετε, το τένια είναι ότι θέλει αργές κινήσεις, δεν θέλει βιαστικά πράγματα καθόλου. Σηκώνω μία-δύο φορές, μάλλον δύο-τρεις μανιβελιές, συγγνώμη. Περιμένω λίγο. Μπορώ να κουνήσω και λιγάκι το καλάμι μου. Εντάξει, δεν λέει κάτι. Σας είπα, είναι πολλοί συνδυασμοί, έτσι, δεν είναι κάτι στάνταρ. Απλά το στάνταρ είναι αυτό εδώ που έλεγα πριν, το 2-40 καλάμια που χρειαζόμαστε. Δείτε, όταν σηκώνετε ένα καλάμι πάνω ψηλά, 2-40, τόσο είναι τα μέτρα που, που σηκώνετε γαρίδα. Σηκώνετε περίπου 2 μέτρα ψηλά και μετά ξανακατεβαίνουμε. Αυτή είναι η κίνηση. Τώρα, αυτό που κάνουν οι Ιάπωνες, ανεβαίνουν και αυτό από εδώ και πέρα έχει πετύχει. Κρατάνε εδώ, μάλλον κατεβαίνουν τώρα με το δάχτυλο να κρατάνε το νήμα. Αυτή η κίνηση μου αρέσει. Και δείτε, ξαναήρθα πάλι πίσω, γρήγορα το καλάμι μου επάνω, ούτως ώστε να κρατήσω το νήμα μου και να μην κατέβει γρήγορα κάτω να σκάσει σαν ντούβλο που λέμε. Αυτό σημαίνει, τώρα ακούμπησα, αυτό σημαίνει ότι έχω επαφή μόνιμα με το δόλωμά μου. Θα ανεβάσω λίγο τώρα για να το δείτε λίγο καλύτερα. Βάζω το δάχτυλο εδώ, ανοίγω το pick up και εδώ που είμαι τώρα σηκώνω γρήγορα και κρατάω το νήμα. Δεν έχει φύγει, παρά μόνο 2-3 εκατοστά να μου έχουν φύγει. Κατεβαίνω. Κατεβαίνω περίπου 2 μέτρα τώρα, να ξέρετε. Αλλά όχι σκέτο, με τη βοήθεια του καλαμιού. Πάλι το ίδιο. Εκεί λοιπόν, εάν τώρα είχα ψάρι, θα το δείτε με κάποια ψάρια που έχω πάρει στο τέλος του βίντεο όπως πάντα, για να αποδείξουμε και το ότι η τεχνική αυτή δουλεύει. Θα δείτε ότι σε αυτές τις κινήσεις έχουν σταματάει το καλάμι τελώς. Παπ και ξεκινάνε κάποια ψιλοχτυπηματάκια. Εκεί λοιπόν καρφώνουμε. Και η αίσθηση είναι φοβερή. Είναι πραγματικά απίστευτη. Next.
για να μπορέσω να βγάλω παραπάνω δουλειά.
να βλέπω κόσμο που το θέλει, του αρέσει. Και επίσης θα χαρώ πάρα πολύ να δω και τα σχόλιά σας, να μπορέσω να σας απαντήσω τι απορίες έχετε και να το δούμε όλοι μαζί, τέλος πάντων, πώς μπορεί να το φέρουμε, να το κάνουμε λίγο καλύτερο αυτή τη στιγμή, γιατί την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.